Τι μούτρα είναι αυτά? Εσύ πώς θα σου είχε πέσει ο ουρανός στο κεφάλι? Εμένα ρωτάς συγκεκριμένα? Λάθος ερώτηση, γίνανε κι άλλα. Άλλο. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Για λέγε. Έπιασα τον Ανδρέα με τη Μέρη. Στο κρεβάτι? Είσαι καλά? Ξέρω εγώ, είμαι. Πήγα στο σπίτι του και ήταν εκεί, τον χώρισα. Τι, επειδή ήταν στο σπίτι του, τον χώρισες? Τι κάνανε? Δεν με ενδιαφέρει, δεν το εξέτασα. Απλά τον χώρισα, τέλος. Μισό, μισό, έλα εδώ. Γιατί, βρε αγάπη μου, γιατί? Γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά, Ρεγκίνα. Η Κασέτα, ο Στράτος, ο Ανδρέας. Σου λέει περνάει πάρα πολλά το Ελσάκι. Γιατί να ταλαιπωρούμαστε? Θα έχω καβάτζα τη Μερούλα που είναι και μια χαρά παιδί. Και με στην καλή χαρά. Ρε Καρδούλα μου, εγώ φταίω. Σε έχω επηρεάσει. Ο Ανδρέας δεν είναι έτσι. Ναι, καλά, γι' αυτό τον έπιασα με την πρώην στα πράσα. Ποια πράσα, αγάπη μου γλυκιά, ποια πράσα? Εγώ φταίω που σου έδειξα την Κασέτα. Α, μου την έδειξες όμως. Τώρα τι κάνουμε? Όχι, τι κάνουμε, τι κάνεις? Όπου να είναι, καταφάνηκε ο Στράτος. Α, τέλεια! Να τον υποδεχτώ με ανοιχτές αγκάλες. Τι θα κάνω? Να πάει να θυσιαστείς, σαν την Ιφηγένεια. Γιατί, μια χαρά. Να πάει να ζήσεις με τον εκβιαστή σου στην Αμερική, θα περάσει ζωή χαρισάμενη. Έτσι κι αλλιώς αναλώσιμη είσαι. Βάλε το κεφάλι στον τορβά για το Στράτο. Είναι όμως ο πατέρας του παιδιού μου. Και ο Στράτος είναι ο πατέρας του δικού μου του παιδιού. Ωραιότατα, εξαιρετικά. Θα μπουν λοιπόν και τα δύο αδερφάκια στη φυλακή. Θα κάνουμε κι εμείς ωραιότατα το δρομολόγιο Κορυδαλός Αθήνα χεράκι-χεράκι. Δεν μου λες, σκέφτηκες ότι μπορεί να τα βρουν? Είναι σημαντικό. Δεν κόβεις την πλάκα, αφού καταλαβαίνεις τι σου λέω. Αν ήταν ο Ανδρέας στη θέση του Στράτου. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, Ρεγκίνα. Ο Ανδρέας δεν μπορεί να σκοτώσει το κουνούπι. Αν, λέω αν. Και μη μου μιλάς για τον Ανδρέα, γιατί μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Ηρέμησε, ρε παιδί μου, δεν θα προσπαθούσες να του βρεις ελαφρυντικά? Όπως κάνεις εσύ για το Στράτο, ας πούμε. Ήταν σε άλλη φάση τότε, έψαχνε εκδίκηση. Α, τον έχει συγχωρέσει κιόλα. Και στο κάτω-κάτω δεν ήρθε και σου ζήτησε συγγνώμη για όλα? Δεν σου είπε, σου χρωστάω και θα σου τα ξεπληρώσω όλα? Και όταν σε εκβίαζε ο Στέφανος, δεν μπήκε μπροστά, δεν σε ξέμπλεξε? Τα ξεχνάς όλα αυτά? Όχι, δεν τα ξεχνάω, Ρεγκίνα μου. Ούτε αυτά, ούτε τα άλλα που μου έκανε. Που μου πήρε το πραγματικό μου το παιδί και το έδεσε στα χέρια της Αλίκης. Που πήγα στο σπίτι της Δώρας και ήμουνα με το διαμαντή αγκαλιά και η Αλίκη είχε στα χέρια της το πραγματικό μου το παιδί. Και δεν το ήξερα καν. Ωραία, όλα αυτά τα ξέρεις εδώ και καιρό. Ναι, και όσο ζω μαθαίνω, Ρεγκίνα. Λοιπόν, στο λέω και να το ξέρεις. Εγώ το Στράτο δεν πρόκειται να το συγχωρήσω. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Σου είπα. Θα τον χωρίσω. Θέλεις ακόμα να έρθεις μαζί μου στην Αμερική? Εσύ, θες? Γιατί όχι. Είσαι εξαιρετική γυναίκα, Αλίκη. Και πολύ καλή συνεργάτης. Τι? Τίποτα, τι να πω. Θυμάμαι. Αυτά έχουν περάσει χωρίς μου. Εγώ από εδώ και πέρα θέλω να σκέφτεσαι πώς θα ζήσουμε μαζί. Μαζί. Στο μέλλον μας. Τι είσαι, Πέφη? Κράτα μου απόψε σαν έναν τελευταίο μας νύχτα. Ευχαριστώ.